Έλα, ο Αντρέας είμαι. Το ξέρω, αλήγα δουλειά. Εντάξει, αλλά τι να κάνω. Γεια στιγμή. Αγοράκι μου εσύ. Τι είπες? Νίστεζες, ε. Αλλά όπως του λέω στο τηλέφωνο ακόμα. Μα, με παρακολουθείς τώρα. Τι θέλεις? Εγώ. Όχι. Δόσια ψάχνω για να θα είναι στο άλλο γραφείο. Πήγαινε λοιπόν στο άλλο γραφείο να το βρεις. Αγοράκι μου εσύ. Έλα, σ' ακούω. Όχι, ένας υπάλληλος εδώ κάτι στοιχεία ήθελε. Ναι, αλλά μην είναι επικίνδυνο όμως εδώ μέσα. Τέλος πάνω, προσεκτικά όμως, σε παρακαλώ, γιατί η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνεις, ε. Ναι. Οκ. Άντε. Γεια σου. Βάμπης, το ξέρεις και ψάχνω σπίτι εξαιτία σου, ε. Ποργέ, ε. Μπάμπης, και πάσαμε εμάς τελικά. Εμένα ρωτές. Ο Μπάμπης το έχει πράξει το χρέος στο ακέραιο. Δεν κροστάω σε κανέναν. Ναι. Ήρθε, σου έδωσα το μυαλό μου και το πουκάμισό μου και εσύ επιούσες την Ίσαν, κοινό στην Πάπια που λέμε εδώ στον Κρίχελάν. Και τι ήθελες να κάνω τελικά? Τι να σου πω εγώ, όταν ο Μπάμπης σου έλεγε ότι δεν υφίσταται για αυτόν η Ελεονόρα και σου προσέφερε γη και είδωρ, μου το έπαιζε γενικός και ορίστος ήρθε για τη Σούλε, τον Κώστα. Ωμπρε, δεν ξέρεις καθόλου από γυναίκες. Ο Μπάμπης, τι λέει, ρε. Ο Μπάμπης είναι διπλωματούχος των καλύτερων πανεπιστημίων και σε νταλίκες και σε γυναίκες. Σι, παραούνα νότσε. Πληγώθηκα, εστούπιδο. Με ανάγκασες να κάνω όλο αυτό το παραμύθι. Κονμής πάδρες. Και μετά όταν γύρισα είχες και την απέτηση να παραδίνομαι με την πρώτη. Άνω. Για τζέστε μου, παιδί. Να κάνουμε ένα slow motion. Δεν σε ψάχνουν οι γονείς σου? Με ψάχνουν. Και δεν είναι πλούσιοι? Νο. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Μη πάδρε είναι υπάλληλο σε μπάνκο και μη μάδρε είναι δασκάλα. Και τα λεφτά που έδωσε στον Κώστα και στη Σούλα γύρω στις 300.000. Τα είχα μαζέψει από μισθούς και άλογο και είχα στην Παρθελώνα. Και ήρθες εδώ. Και σε αγαπάω, φλάκα. Είσαι το πεπρωμένο μου. Και πού έμενες τόσο καιρό? Σε ένα οτέλ φτηνό στη Ομόνια. Porque δεν ήθελα να μένω con los otros και να είμαι βάρος. Εσύ όμως το χαβά σου, τι ήθελες να κάνω? Δηλαδή, από περιουσιακές απόψεις είσαι μείον. Dolores δεν θέλει πολλά. Dolores δεν ζήτησε τίποτα. Dolores έκανε λάθος να σε ερωτεύεται. Ώστε όλα λοιπόν ήταν... Dolores είπε την αλήθεια, σ' αγαπάει. Τα άλλα ήταν βλακίες για τους άλλους. Τώρα όμως Dolores πρέπει να φεύγει οριστικά. Δεν αντέχω άλλο. Κοίτα να δεις, κυρία, που ήρθα στα ίσα μου. Τι εννοείς? Άρα, παιδάκι μου, τώρα που ξέρω ότι είμαστε στην ίδια οικονομική κατάσταση, είμαι έτσι, οκ. Διότι Μπάμπης υποχείριον πλουσίας γυναικός είναι σαν να λέμε Μπάμπης τέζα στο καναβάτσο. Πουτανίτσα μας μπέρδεψες όμως. Και τώρα που ξέρεις την αλήθεια, τι θα κάνεις, Μπάμπης? Νευθέτω χρόνο, δηλαδή εντός εβδομάδος, ο Μπάμπης θα σε αποκαταστήσει διπλωματικά, κοινωνικά και σεξουαλικά. Δηλαδή? Εντάξει, κορίτσι μου, θα παντρευτούμε. Πώς κάνεις έτσι? Δίκιο έχεις. Σιγά. Αυτό λέω κι εγώ. Χωράει, εντάξει. Άντε, θα έρθείτε. Πάμε να κοιμηθούμε και λιγάκι. Αύριο πάλι. Μια στιγμή πρέπει να δώσω οδηγίες στο security. Εγώ όμως φεύγω, παιδιά. Συγγνώμη. Καλή σας νύχτα. Δεν αντέχω άλλο. Κοίτα, μην το πειράξεις το παιδί πάλι. Δεν είναι μεθυστά. Λεβεντιά μου, εσύ. Φέρω μεθυστά. Έλα,
ρε παιδί μου, κουνήσου και εσύ λιγάκι. Δεν θα παρατάς ένα αφεντικό αφού δεν μπορείς. Μην κουράζομαι κι εγώ δηλαδή. Έλα Κώστα, τελείωνε. Λοιπόν, δεν θα αφήσει να περάσει ούτε κουνούπι. Θα σε άγρυπνος φλουρός της περιουσίας μου. Ό,τι κουνηθεί έσβησε. Έτσι σε θέλω, να μην χαλαρώσει ούτε λεπτό. Να είσαι σε υπερδιέγερση. Οκ, okay, boss. Ρίξε όμως κάνα προκαταβολή έτσι να φτιαχτώ λίγο. Τι να φτιαχτείς. Ψυχολογικός. Έλα, ρίξε κανένα κολοκοτρόνι. Δώσ' του παιδιού Κώστα. Όλο το βράδυ εδώ θα είναι. Τι κάνεις εκεί. Α, no problem. Πάντα έτσι μου τα δίνε. Είναι το βίτσιο του. Λοιπόν, τσάκω τώρα και ένα αδαμάντιο κοραί. Α, πληρώνουμε το μέτωπο. Μόνο 5.000. Λοιπόν, όπως είπαμε. Και αν μου την πέσει κανένας εγκληματίας, δεν βαστάω όπλο. Μένε έξι ανάγκες. Θα τον τζακίσεις, θα τους πάει στα κόκαλα. Λοιπόν, κάθε πρωί που θα έρχομαι εδώ, θέλω να βλέπω πτώματα. Τελείωνε. Δεν πιστεύω να πεινάσεις και να φύγεις. Α, όχι, εντάξει. Έχω φέρει μαζί μου χάμπουργκερ, σάντουιτς, τα πάντα. Και πριν φύγω από το σπίτι, έφαγα πολύ καλά σουβλάκια. Πόσα σουβλάκια φάνη? Δεν ξέρω, μετά τα 30 έχασα το λογαριασμό. Φαμίλτα! Και ενώ κέρες να πάμε Βαρθελώνα, ε? Όχι ρε παιδί μου, εδώ θα μείνουμε. Άλλωστε ο τόπος έχει ανάγκη από ικανά στη λέξη αγγεμένη. Ακόμα να έρθουν αυτοί οι τρελοί, α? Ξέρω εγώ. Πάντως πρέπει να τους συμπαρασταθώ, είναι τελείως αεραστέχνης. Μα δεις, θα κάνουμε και παιδιά. Κάτσε καλά, καλέ. Πότε θα παντρευτούμε? Ξεκίνα από αύριο να φτιάξεις τα χαρτιά, ρε παιδάκι μου. Οι αποφάσεις δρομολογήθηκαν οριστικώς. Πω, θα τρελαθούνε σε Γιώργο στα κεσούλα. Ναι, θα τρελαθούνε. Αυτοί ανήκουνε πια στα ούφο. Εξάλλου πάντα ξέρανε τα υπόγεια ρεύματα που επικοινωνούσαμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι άλλο. Δεν έχεις σίγουρα λεφτά. Είπαμε. Ντολόρες έχει μόνο κοραθό. Έχει μυαλό. Έχει νιάτα. Έχει ομορφιά, ξέρεις. Α, τόσα πολλά, ε. Καλά, άμα δω εγώ ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα μετασχηματίσω πάλι το βιντεοφόρο σε ταλίκα και θα ξανεχτούμε στις εθνικές οδούς. Out of the Greece. Wow. Yeah. Πολύ ανακατεύεσαι, πολύ ανακατεύεσαι. Κάνε μας τη χάρη, τα συμφωνήσαμε αυτά. Εγώ θα είμαι πρόεδρος το πρώτο τρίμηνο. Καλά, εντάξει, πήγαινε φέρε μου τις παντόφλες μου τώρα. Να πας να τις φέρεις μόνος σου, δεν είμαι δούλα σου. Έλα ρε σου, αφού είμαι πτώμα, δουλεύω όλη μέρα. Κι εγώ τι κάνω, ξύνομαι. Θα πας τώρα ή θα αργήσουν τα κατήλια. Είπα όχι. Κερατό μου, γαμώτο. Έχει ανατραπεί η τάξη εδώ μέσα. Σε φτιάξω εγώ καρακαϊδόν. Τι γίνεται εδώ? Δεν χαίρεζε, παιδί. Δεν το πιστεύω. Τι έντεπος πας? Καλησπέρα, σαν Γιώργος. Καλησπέρα. Εγώ και στο κρεβάτι μου. Εντάξει, μωρέ, τι έγινε, ψήρες, έχουμε αμάνα, αδερφή. Καλά, τι κάνετε εδώ? Περιμένουν το τρένο. Δεν βλέπεις τι κάνουνε. Τα πιάσα επ' αυτό φόρο. Βάσα, δε, σου φύγουμε. Σαν έτοιμο θα σε γελάσω. Αλλά από ό,τι υποψιάζομαι, μάλλον περί ξαφνικού έρωτος πρόκειται. Ελεονόρα, τι γίνεται εδώ, Εγαμότο? Καλησπέρα, Ζανέτ. Τι κάνεις, Ανδρέα? Γιατί γελάς? Αυθορμήτως, Ελεονόρα. Τι είναι αυτό, Ελεονόρα? Δεν με γνωρίζετε. Δεν είναι δυνατόν. Καλησπέρα σας. Πολύ, Ελεονόρα, τι συμβαίνει? Έγιναν όλα εντελώς ξαφνικά. Ελεονόρα, αυτός ο άνθρωπος μου έχει επιτεθεί. Εσείς τέτε, με αποκαλέσατε Φιλιππινέζο και δεν συγκρατήθηκα. Ελεονόρα, αυτός ο άνθρωπος είναι από άλλο πλανήτη, από άλλη τάξη, από άλλο πολιτισμό. Τέλειωσαν όλα με την άλλη οικογένεια. Είχα πολύ συνέστημα σήμερα. Τον άκουσα να κλαίει και
Πλημμύρισε η καρδιά σου, αγάπη και πουλάκια. Ναι. Αχ, η Ελεονόρα στάθηκε για μένα και μάνα και αδελφή. Και ερωμένη. Ναι. Και τι, αυτό που άκουσες. Με τον Άκη εδώ και λίγες ώρες έχουμε δεσμό. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, σας παρακαλώ, ας με χαστουκίσει κάποιος. Δεν το πιστεύω. Γιατί, Θεέ μου, με τυραννάς τόσο πολύ, τι σου έχω φταίξει και με τυραννάς έτσι βάλαμψα. Πάει, θα τρελαθώ. Δεν αντέχω άλλο, ρε παιδιά. Αγάπη μου, μη σε νοιάζει. Θα την περάσουμε μαζί και αυτή τη θύελα. Αχ, μη μ' ακουμπάς. Εσύ φταίς για όλα. Εγώ. Ναι, από την ημέρα που σε παντρεύτηκα, πάει η ζωή μου κατά διαόλου πάει. Δεν είμαστε καλά. Η Ελεονόρα είναι το άπαν για μένα. Σταμάτα να γελάς και πήγαινε να φωνάξεις από κάτω γρήγορα. Γιατί? Γιατί είναι ο γαμπρός του στο σπίτι μου και δεν το αντέχω. Μα χωρίσανε, Ζανέτ. Άλλωστε εγώ του ρίξα την ιδέα. Για να κάνει την κόρη του κάπελα να σκάσει από το κακό της. Μπράβο, Ελεονόρα μου. Τα συγχαρητήριά μου. Μου φαίνεται πως αυτή τη φορά θα κατασταλάξω στον Άκη οριστικά. Της είπα ότι είμαι πολύ ευαίσθητος. Μπράβο, αγόρι μου. Είναι φως φανάρι. Πλημμυρίζεις από ευαισθησία. Ματάκια μου, τρέχω αμέσως. Τον όριζε ρίσου σπίτι σου. Μα εγώ, σενιόρα, σου λέει έμενα σε ξενοδοχείο, ξέρεις και... Εντάξει, μπορεί και εγώ την ταλίκα στο συνεργείο, βαριόμουν να πάω και σπίτι. Ξέρεις, σενιόρα, σου λέει μια ιστορία πάρα πολύ πονεμένη, πρω μπάμπη θα δώσει το σωστό τέλος. Πρε, εσείς θα με τρελάνετε. Πήγαινε να ανοίξεις. Αγοράκι μου εσύ. Πού είναι ο Κώστας? Αγοράκι μου εσύ. Ποιος είναι? Ο Ανδρέας. Τι έγινε? Μου πει η Ζανέτ να σας φωνάξω επάνω. Γιατί? Ο γαμπρός ο Άκης. Τι ο Άκης? Τον βρήκαμε αγκαλιά με την Ελεονόρα. Με την Ελεονόρα. Να σου πω. Έλα όμως, γιατί η Ζανέτ έχει αγριέψει. Ο Φιλιππινέας, τι γίνεται εδώ? Να μαζέψεις τον γαμπρό σου, τον ηλίθιο. Για πρόσεξε πώς μιλάς. Καλησπέρα, μητέ... Κυρία Σούλα. Ρε Καριόλη, δεν πρόλαβες να χωρίσεις από το φτωχό μου το κοριτσάκι? Πήγες και ξεμιάλισες στην άμυρη την Ελεονόρα. Αρκετό καιρό ανέχτηκα τον ταλικέρι. Τον κουνιάδο σου. Ο Μπάμπης είναι κύριος. Να φύγετε όλοι από εδώ. Είναι το σπίτι μου. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε. Είναι ταιριαστό ζευγάρι. Τροπή σου! Να σου πω, ήσυχα με τον Άκη, Μου κατέστρεψε στο κοριτσάκι μου, ρε Μαθουσάλα. Υπερήλικα, χαρά μου φάει. Γιατί δεν φεύγεις από τις οικογένειές μας, ρε Δράκουλα. Ή ποιος το αίμα της δικιάς μου οικογένειας θα πιεις τώρα και το αίμα των φίλων μου. Εγώ κατέστρεψα την κόρη σου ή αυτή εμένα, η βλαμένη. Από σένα πήρε. Με έβριζε χιδέα όλη την ώρα, όπως εσύ. Κανίβαλε! Να σου αστράψω μία. Για τόλμησε. Α, Χριστό κορμί, δεν είχες να της προσφέρεις ούτε ένα βρακί. Πας να ξετινάξεις τώρα και την Ελεονόρα. Να μη σε αφορά. Φιλιππινέζε! Τώρα θα σου δείξω, ρε! Μήρε! Γουρούνι, μαφιόζε, ναζί! Θα σε σκοτώσω, απόσταγμα βλακία! Σταματήστε! Άστο να δεις! Πόσο χαμηλά έχω πέσει στη ζωή μου! Εξήγασε, γλυκιά μου! Δεν μας αφορούν εμάς αυτές οι κυριότητες! Εμείς είμαστε ανώτεροι άνθρωποι! Ενός ανώτερου πολιτισμού! Είμαι θα υπεράνω! Ασταυτήρι!